μα να πω αυτά που πρέπει να πω, δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα μας ως μια Έλληνο-Γερμανική ή Γερμανολογική διαφορά. Απέναντί μας εμείς έχουμε... σημασία όμως, ναι, και συμφωνούμε, δεν είναι Ελληνογερμανική. Θα πάρετε την απάντηση, μπορώ να δώσω το ερώτημά σας. Απλώς το διευκρινίζω, διότι ο κόσμος που σας ακούει δεν του είναι αυτονόητος σε κάποια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει υποτιμούμε το ρόλο της Γερμανίας στην Ευρώπη. Άλλωστε μιλούμε όλοι για μια γερμανική Ευρώπη. Δεύτερον, δεν ξέρω τι σκεφτόταν η κυρία Μέρκελ, αλλά όταν εμείς πρωτομιλήσαμε το 2010 για ξεσηκωμό των λαών του Νότου και για μέτωπο του Νότου, μας κλέβαζαν όχι κυρία Μέρκελ. Ακόμα και στον χώρο της αριστεράς δεν ήταν κατανοητό αυτό. Εμείς λοιπόν επενδύσαμε σε μια στρατηγική. Η στρατηγική αυτή έλεγε ότι σήμερα το καπιταλιστικό σύστημα έχει και εσωτερικές αντιθέσεις. Η κρίση που έχουμε σαν την κρίση του 29, με κάποιες αναλογίες, άρα και πάλι θα έχουμε τη σύγκρουση αντιμετώπιση της κρίσης μέσω διαρκούς λιτότητας, με κίνδυνο τον φασισμό τότε, ή θα πάμε σε μια νέα μορφή ενός New Deal. Εμείς κάναμε αυτή τη διάγνωση. Στην αρχή ούτε εμείς είμαστε απόλυτα βέβαια ότι θα προέκυπτε αυτό. Αυτό λοιπόν που έχω μετά από 4 χρόνια είναι ότι πράγματι η Ευρώπη διχάζεται γύρω από αυτό το δίλημα. Άρα αυτοί που θα είναι απέναντί μας θα έχουν να αντιμετωπίσουν όχι απλώς κάποιο ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε από το πιθανά, αλλά θα έχουν να αντιμετωπίσουν μία τάση και μία δυναμική που κορυφαία εκδηλώνεται στην Ελλάδα, αλλά ενδεχομένως θα έρθει και από την Ισπανία, ενδεχομένως θα έρθει και από την Πορτογαλία, ενδεχομένως θα έρθει και από την Ιταλία και δεν ξέρω πού αλλού. Και από την άλλη μεριά. Αργότερα όμως, όχι από την άλλη μεριά. Εδώ είναι παράμετρος χρόνου, ολοκληρώνω. Και από την άλλη μεριά, το Μάιο θα έχουμε εκλογές στη Βρετανία. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Και έχουμε και μία Λεπέν, η οποία λέει ψηφίστε με για να βγάλω τη Γαλλία από το ευρώ. Άρα υπάρχει εδώ μία μεγάλη εικόνα, και με αυτό ήθελα να πω, υπάρχει μία μεγάλη εικόνα μέσα στην οποία πρέπει να εντάξουμε το δικό μας πρόβλημα, το οποίο λέει ότι η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Η Ευρώπη έχει δίλημα και το δίλημα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ το αναδεικνύει. Ακόμα και στο κόμμα της κυρία Μέρκελ σήμερα γίνεται συζήτηση. Ασφαλώς. Αντιμετωπίζει. Αλλά ελπίδες δεν θα είναι ούτε ο κ. Φάραντς ούτε η κυρία Λεπέν. Όσο και αν αντιδρούν για τους δικούς τους λόγους. Άρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς επενδύσαμε και επενδύουμε σε μια δυναμική των πραγμάτων εξέλιξη και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής επιβιώνεται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι αυτό που θέσετε εσείς, κύριε Κοντρότσο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα δια μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα διαπραγματεύεται, οι δυσκολίες που θα έχουμε θα είναι δύο. Τη μία την ξέρουμε όλοι, δεν την πολύ συζητάμε, εγώ θα σας την πω διότι την έχω βρει απέναντί μου. Η πρώτη δυσκολία είναι η αναξιοπιστία της Ελλάδας ως χώρας. Εγώ πρέπει να σας πω... Παραδοσιακά εννοείται. Τώρα. Ξανά και ξανά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όταν εμείς μιλάμε, ή εγώ μιλάω, ή ο Τσίπρας μιλάει, ή κάποιοι μιλάμε έξω, μας λένε ναι, αλλά παίρνατε κάθε χρόνο 2-3% του Εθνικού Εισοδήματος με τα ΕΣΠΑ κλπ. Τι έγιναν όλα αυτά. Ή εμείς έχουμε ελέξει όλους τους φοροφυγάδες, ας πούμε. Εσείς μια λίστα Λαγκάρντ, επιτέλους δεν μπορέσετε να ελέξετε. Επικαλούνται τη λίστα Λαγκάρντ και οι ξένοι. Βεβαίως. Την αναφέρω ως παράδειγμα. Εγώ μπορώ να πω και ονόματα μετά, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, πιστεύω. Ή βάζετε τη ΔΕΗ να εισπράξει το χαράτσι, δηλαδή δεν έχετε ένα εισπρακτικό φορολογικό μηχανισμό. Εκεί λοιπόν το μοναδικό επιχείρημα που έχουμε εμείς, τους λέμε, ξέρετε, εμείς τα λέγαμε αυτά. Εμείς είμαστε ακόμα του 3%. Και ενδεχομένως είμαστε του 3% διότι τα λέγαμε αυτά. Επομένως, η πρώτη δυσκολία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η αναξιοπιστία του παλιού πολιτικού συστήματος. Η οποία βεβαίως εμείς δεν έχουμε ευθύνη, αλλά πρέπει και εμείς να αποδείξουμε γιατί θα τα κάνουμε. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Πρέπει να δώσουμε τεκμήρια σε αυτά που λέω τώρα. Και το δεύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι κάθε αποτέλεσμα στη δική μας διαπραγμάτευση θα είναι πρόκλημα και για τις άλλες χώρες. Αυτό είναι μια δυσκολία μεν, αλλά αυτό εξηγεί το γιατί και πολλοί στην Ευρώπη, και αυτό δεν είναι κάτι δευτερεύον, βλέπουν το ΣΥΡΙΖΑ ως πηγή ελπίδας. Εγώ λοιπόν βάζω εδώ μια τελεία για να πάμε σε άλλα ερωτήματα, σημειώνοντας όμως κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ σημαντικό. Δεν απαιτώ να αναγνωριστεί τώρα παραμονές εκλογών. Εγώ θα θεωρήσω σημαντικό επίτευγμά μας αν καταφέρουμε να ξανακάνουμε την Ελλάδα ένα θετικό παράδειγμα προοπτικής για την Ευρώπη. Αξιόπιστη. Ναι, αλλά εγώ θέλω το χρόνο μου όμως. Το χρόνο.
Γιατί υπάρχουν πολλοί χρόνοι. Ο χρόνος της Γαλλίας, της Αγγλίας είναι πολλοί μήνες. Ο χρόνος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης είναι χρόνια. Ο χρόνος ο δικός σας, εάν η κάλπη σας αναδείξει, σωστά. Είναι ημέρες. Αλλά και ο χρόνος της Ελλάδας. Ελαχιστότατος. Είναι ημέρες. Πώς τα δύο αυτά γίνονται συμβατά? Πρώτον, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο που μου θέτε, δεν το είπα πριν, δεν πρόλαβα. Αυτό που σωστά θέτε, κύριε Παπαγιαννίδη, είναι πραγματικό γεγονός. Αλλά ας το δούμε λίγο τι ακριβώς είναι αυτό. Εγώ θα το ονόμαζα μία μεθόδευση. Ναι. Για την οποία θα κατηγορήσω τον κύριο Σαμαρά ότι επιδίωξε. Δηλαδή δεν έχουμε ολοκλήρωση τη πέμπτη αξιολόγηση, άρα δεν μπαίνουν τα 7,3 δι. Πάντως και εσείς, κύριε Δραγασάκη, είχατε πει δεν θα αναγνωρίσω κανένα κλείσιμο συμφωνίας. Το έχει πει επισήμως. Να πάρουμε πρώτα στον κύριο Παπαγιαννίδη. Αν έγινε συμφωνία, η Νέα Δημοκρατία θα λέγατε γιατί την κλείσατε. Εμείς τα θεωρούμε εγκληματικά όλα αυτά που συμβαίνουν. Τότε γιατί κατηγορείτε ότι. Θα μιλήσω και μετά για αυτά. Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει στον Αντώνη και να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, εάν αυτό που λέει ο Αντώνης υποκρύπτει αναγκαστικά, κατά ανάγκη, ενδεχομένως μία παράταση της παράτασης. Πολλοί συζητούν ότι θα απαιτηθεί μία παράταση της παράτασης του μνημονίου, το δίμηνο, αλλά αυτό ήδη ακούω τη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη, να ψελίζει ότι αν πάτε σε μία τέτοια λογική, αυτό σημαίνει και παράταση του μνημονίου, παράταση του υφιστάμενου προγράμματος. Είπα πριν για τις δυσκολίες που θα έχουμε. Ναι. Θα πω δύο λέξεις και μετά θα το αναπτύξουμε, ότι έχουμε και ισχυρά επιχειρήματα. Εμείς θεωρούμε παράνομο το μνημονίο. Με βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Εμείς θεωρούμε ότι το μνημόνιο και ως περιεχόμενο και ως τρόπος επιβολής παραβιάζει ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αναγνωρίζει και άρα θεωρούμε ότι ο αγώνας μας είναι για την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Και σε αυτό έχουμε ισχυρά επιχειρήματα. Ακούγεται. Ναι, θα σας ακούσει κανείς. Έχει ήδη ακουστεί πριν το πούμε εμείς. Θα έρθω μετά. Να το πούν και αντίθετα και οι εταίροι, κύριε Ραγασάκη. Αφού είναι παράνομο, σταματάει. Σταματάει ο δανεισμός, σταματάει. Αυτό δεν θα φέρει σε μια δύσκολη θέση τη χώρα. Εσείς. Ορίστε. Δηλαδή, όταν είναι παράνομο το μνημόνιο και εξ αυτού του λόγου και αναγνωριστεί αυτό, άρα η απάντηση στον. Ποιον πιστεύετε ότι θα παραδεχθεί κανείς? Αυτό που υπονοώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Αυτό που υπονοώ είναι ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν ή δεν θέλουν κανόνες. Και εγώ με χαρά βλέπω και σήμερα ακόμα είδα το κόμμα των οικολόγων στη Γερμανία που δεν είναι ευκαταφρόνητο να παίρνει ανοιχτά και δημόσια θέση υπέρ του κουρέματος του ευρωπαϊκού χρέους. Αλλά να μείνω στο ερώτημα. Ας σκεφτούμε λίγο, εγώ δεν θα πω να σκεφτούμε ως Έλληνες. Να σκεφτούμε βάσει την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ένα παγκόσμιο κίνημα από διαφορετικές αφετηρίες που λέει η Ελλάδα έχει δίκιο. Το έγραψε γκρουπμα προχθές, το γράφουν οι αντομπελίστες. Ας κάνουμε όλη μια προσπάθεια να το δούμε αυτό όχι σαν ένα δώρο προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα δώρο προς την Ελλάδα. Λοιπόν, το ερώτημα, το επιχείρημα μάλλον και το ερώτημα... Χρόνος παράταση. Χρόνος. Εδώ λοιπόν εμείς εκτιμούμε τα πράγματα ως εξής. Στήθηκε ένα γεγονός το οποίο συνιστά παγίδα. Παγίδα για εκβιασμό. Το δίμηνο. Το δίμηνο. Παγίδα για εκβιασμό και όχι πλαίσιο διαπραγμάτευση. Όλα είναι μονταρισμένα. Τα 7,3 δις δεν ήρθαν. 28 του μήνα του Φλεβάρη λίγη η περίοδος όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι θα κάνει αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα και άρα 28 δις κατευθείαν πρέπει να βρούμε. Όλο αυτό δημιουργεί λοιπόν ένα πανικό. Περιορίζομαι να πω το εξής. Εμείς ενδεχομένως και δημόσια, ενδεχομένως, διότι εξαρτάται και από εξελίξεις, ίσως και μέχρι τις εκλογές να έχουμε διατυπώσει και δημόσια την πρότασή μας και για το χρονοδιάγραμμα και για πολλά άλλα πράγματα. Άρα μεθοδολογικά το αντέχετε να βγείτε μπροστά και να πείτε. Βεβαίως. Και πριν από τις εκλογές. Αλλά το τι θα πούμε, τι θα πούμε δεν θα είναι αυτό που λένε ορισμένοι. Τι ποσοστό θα είναι δημόσιο και τι όχι. Όχι, αυτό που εννοώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί, αν το κρίνει σκόπι μου, να βγει και προεκλογικά και να πει. Και να πει το χρονοδιάγραμμα. Ζητάμε εξάμηνο διάστημα διαπραγμάτευσης. Και στο διάστημα αυτό παγώνουν αυτά, αναστέλλονται εκείνα, επιμηκύνουν αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι, εγώ το ακούω τουλάχιστον πρώτη φορά να διατυπώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ενδεχομένως ίσως, να ζητήσετε εξάμηνο διάστημα διαπραγμάτευσης. Λέω ίσως. Χωρίς αυτό να σημαίνει εξάμηνη παράταση του μνημονίου, το πρόγραμμα που θα εφαρμόζεται θα είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση θα εφαρμόζονται. Το διευκρινίζω αυτό, διότι πια και στην Ελλάδα πρέπει να διευκρινίζουμε. Εν τω μεταξύ, δηλαδή. Θα υπάρχουν τα λεφτά για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Θα έρθουν μετά. Κύριε, ό,τι. Εγώ είμαι απόψε εδώ. Θα τα πούμε. Εγώ είμαι απόψε εδώ για να πάμε ένα-ένα. Όχι για να υπερασπιστώ αυτά που εγώ πιστεύω. Είναι πρόκληση να έρθουν. Να απαντήσω σε ερωτήματα που ξέρω ότι απασχολούν και τον κόσμο. Απλώ με τη σειρά τα πάρουν. Άρα, γιατί είπα ίσω. Επενδύω στον ορθολογισμό των αντιπάλων. Ναι. Μπορεί να μην βγει αυτό. Έτσι, μπορεί να, αυτό που λέω να αποδειχθεί αισιόδοξο. Επενδύω όμως το γεγονός ότι και οι ίδιοι ξέρουν την αλληλουχία των κινήσεων. Δηλαδή ξέρουν ότι εάν δεν παραταθεί η αποδοχή των ομολόγων, αυτό θα σημάνει αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Το θέλουνε. Καλά, δεν το διαβάζοντας, αλλά όμως διαβάζοντας, για να μην δημιουργήσω άθελα ανησυχία, πρέπει να πω και σε αυτό το πρόβλημα και είναι και εδώ ένα, ένα θέμα γιατί ορισμένα πράγματα δημοσιοποιούνται και άλλα δεν δημοσιοποιούνται. Υπάρχει λύση και για τα 28 δις. Υπάρχει λύση διότι εξασφαλίστηκαν 7,5 δις με την μείωση του haircut που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα το οποίο πέρασε λίγο σιωπηρά, αλλά είναι μεγάλο πράγμα. Υπάρχουν γύρω στα 12 με 13 δις που μπορεί να εξοικονομηθούν με άλλου είδους χαρτιά τα οποία μπορούν να δοθούν και εν πάση περιπτώσει και κάποια άλλα. Και υπάρχει στο τέλος και μια δυνατότητα που λέγεται έλα, που για λίγο διάστημα μπορεί να με το. Υψηλότερο επιτόκιο όμως. Όχι πάρα πολύ. Μα μιλάμε τώρα για μια κατάσταση δυσχέρεια που πρέπει να την διαχειριστεί. Άρα, για να συμπυκνώσω και να γίνουν κατανοητά αυτά που λέτε. Λέτε λοιπόν ότι ενδεχομένως και πριν τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως διατυπώσει βεβαίως ένα πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα που θα συνιστά ουσιαστικά μία παράταση μετά την λήξη της παράτασης, την οποία είπατε παγίδα εκβιασμού την χαρακτηρίσατε. Μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό που θα ζητήσετε θα γίνει η διαπραγμάτευση και μέσα στο διάστημα αυτό, αν το κατάλαβα καλά, υπάρχουν εργαλεία όπως το ρολάρισμα το λεγόμενο για τα πρώτα ομόλογα τα οποία είναι Μάρτιο-Απρίλιο, θα βρεθούν κάποιες λύσεις. Αντιμετωπίζω σκοινό πρόβλημα και όχι πρόβλημα κάποιες εκβιαζόμενης κυβέρνησης. Υποθέτω και το ίδιο διάστημα ότι θυμόσαστε ότι το προτινόμενο από την ευρωπαϊκή πλευρά ήταν εξάμηνο. Αρχικά ζητήσαμε το δίμηνο και μας δόθηκε το δίμηνο. Άρα εμέσως τους δείχνετε τον καθρέφτη. Πάντως, εάν το καταλαβαίνω σωστά, γιατί θα κατηγορηθείτε, θα σας ασκήσουν κριτική γι' αυτό, σε αυτό το διάστημα της διαπραγμάτευσης δεν ισχύουν οι όροι είτε το email του κυρίου Χαρδούβελη, ούτε οι όροι. Αυτό βεβαίως είναι η αισιόδοξη πλευρά του πράγματος. Αυτά για μας είναι παράνομα πράγματα. Δεν κυβερνείται μια χώρα με email. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε, εγώ δεν θέλω, θέλω να είμαι και ευγενής και λοιπά, αλλά έχουμε ξοκύλιος χώρα. Έχουμε χάσει το μέτρο. Δεν κυβερνιάται χώρα με email. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έλα. Που έχουμε ξεπέσει. Με τι θα επικοινωνείτε. Περιμένετε μισό λεπτό. Ως κράτος έχουμε χρέος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε την αξιοπρέπειά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργηθεί η δημοκρατία. Αν η Ευρώπη θέλει να είναι Ευρώπη των προτεκτοράτων, να το πει και στους λαούς της, να το πει και σε εμάς, να δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς μιλάμε στη βάση κάποιων σταθερών και κάποιων δεδομένων. Αλλά αν εμείς οι ίδιοι Έλληνες υποβάζουμε τον πύχη, αυτοϋποβιβαζόμαστε, αυτολογοκρινόμαστε, αυτομαστιγωνόμαστε, εν πάση περιπτώσει δεν ζούμε και σε ένα κόσμο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Λοιπόν, αν δεν διεκδικήσεις δεν παίρνεις. Νομίζω ότι έχουμε ήδη έναν πρώτο κύκλο, ένα πρώτο αποτύπωμα. Εγώ θεωρώ ότι αποτελεί είδηση, τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει, ότι μπορεί να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση που με αυστηρό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που ανακαλύπτει, εάν κριθεί απαραίτητο. Είναι προφανές ότι μια κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές οφείλει να έχει κάποια διαπραγματευτικά χαρτιά. Λέω να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, βέβαια, μεταξύ δημοσιογράφων βρίσκεστε, καλός ή κακός, οπότε θα σας ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Το έχετε κουβεντιάσει. Βέβαια. Άτυπα. Με τους έξω. Είναι διάβολο. Μετά το διάλειμμα αυτό. Μετά το διάλειμμα. Μια ανάσταση του διαλύματος. Ούτως ή άλλως ο Αντώνης δεν παραβιάζει, μάλλον παραβιάζει ανοιχτές θύρες, διότι είναι γνωστό ότι υπάρχει και ο κύριος που αναφέραμε προηγουμένως, που όλοι τον γνωρίζετε, εσείς καλύτερα ο Αντώνης τον έχει συναντήσει, ο κύριος Γκέρ Κάσμουσεν,
που διάβασα στη Λαστάμπα, το είχα γράψει και εγώ στην επένδυση πριν από 1,5 μήνα, ότι είστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Και το λέω με την καλή έννοια ότι είναι καλό αυτό. Θα μας τα πείτε αυτά αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Τραγασάκη, υποψήφιο βουλευτή στην Β' εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως δεν του ζητήσαμε να είναι εδώ απόψε με την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή μόνο, αλλά κυρίως του ανθρώπου που έχει την ευθύνη, που έχει αν θέλετε την εποπτεία και την συνολική ματιά του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, και προσπαθούμε με την συντροφιά, με την συνδρομή του Αντώνη Παπαγιαννίδη και του Πάνου Αμυρά να πάρουμε απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήματα που αφορούν την επόμενη μέρα. Εάν ο ελληνικός λαός δώσει την ψήφο του και έχουμε μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση αυτοδύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα χειριστούν μια σειρά από καυτά ζητήματα σε ένα ρευστό πολιτικό και οικονομικό τοπίο στην Ευρώπη και βεβαίως υπό την δαμόκλειο σπάθη αυτού που κάποιοι λένε πιθανότητα χρεοκοπίας ή εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, μια πιθανότητα βεβαίως που αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων και της μεγάλης μερίδας πλέον του ευρωπαϊκού τύπου φαντάζει πολύ μικρή έως μη υπαρκτή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μέσα στην προεκλογική ατζέντα των κομμάτων και συζητείται. Κύριε Τραγασάκη, επιστρέφουμε λοιπόν και θέλω να ρωτήσω. Μας περιγράψατε και το πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το μνημόνιο κατά την γνώμη σας, το οποίο βασίζεται, όπως είπατε, στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Πλάς, δηλαδή συν η θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και της χώρας. Αυτό που είπατε, πρόγραμμα εθνικών μεταρρυθμίσεων εντός εισαγωγικών. Ή ρήξεων με το... με το παρελθόν δηλαδή. Όχι, με το σύστημα εξουσίας, κύριε Παπαγιαννίδη. Με το σύστημα εξουσίας οικονομικής. Μην θεωρητικοποιήσουμε, και... δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο, δεν είναι υπεριβάλλουσα το σύστημα. Αλλά αν το σύστημα αυτό μείνει ανέπαφο, ναι, και αν το χρέος μας δεν το μειώσουμε, τα αισιόδοξα... Τότε τελειώσαμε πρωτού αρχίσουμε. Και, δηλαδή. Από ό,τι καταλάβαμε και από το, αυτό που είπε και ο Σεραφείμ νωρίτερα, θα έχετε αυτό το χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και μεγαλύτερο από, από τις 28 Φεβρουαρίου, εφόσον βέβαια υπάρχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην χρειαστεί το μακρύ διάστημα. Ωραία, δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα συνθήκων. Να κάνω την ερώτησή μου. Πάνω μου, να πάμε μόνο να κάνεις την ερώτησή σου, καμία αντίρρηση. Θέλω να πάμε σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα που αφορούν τον κόσμο. Και εγώ θέλω να τον προβοκάρουμε απόψε τον κύριο Τραγασάκη, έτσι. Λοιπόν, απλώς για να κλείσουμε το κεφάλαιο χρέους. Αν σας πω εγώ τι ερωτήματα θέτω στον εαυτό μου, δεν θα έχετε πολλά περιθώρια. Επειδή ας πούμε και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θα πάτε λοιπόν στις Βρυξέλλες, θα πείτε ότι εγώ θέλω τη διαγραφή του χρέους, του μεγαλύτερου μέρους του. Εκατομμύρια για να εκτελέσω και το πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχει το βασικό ερώτημα των πολιτών. Εάν σας πούν όχι. Και ενδεχομένως να είναι και ένα λογικό ότι δεν μπορεί κάποιος να διαγράψει χρέος και να δίνει ξανά χρέη 12% για παράδειγμα για να υπάρχει μια επανακρατικοποίηση ή να γίνει επαναπρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ θα γίνω όχι, το όχι, το όχι μπορεί να μας πείτε. Γιατί εδώ, οι πολίτες θα πρέπει να ξέρουν. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα της ηττημένης Ελλάδας. Οι πολίτες δεν πρέπει να ξέρουν, κύριε Δραγασάκη. Το όχι δεν πρέπει να το ξέρουν. Και στην κατοχή, από ό,τι που λένε οι παλιοί, και στην κατοχή, ένα τμήμα ήταν με τους κατακτητές. Εγώ δεν λέω ότι σήμερα έχουμε κατοχή. Επειδή και ο παππούς μου επικαλείστε. Κύριε Δραγασάκη, επειδή και ο παππούς μου σκοτώθηκε στην κατοχή, για να το ξέρετε. Ναι, όχι, έχει σημασία. Δώσουμε τη δυνατότητα πάνω μου να απαντήσει. Ναι, ναι, απλώς έχει σημασία να μιλάμε για πρακτικά οικονομικά μεγέθη. Είναι υπαρκτό το ερώτημα. Είναι ένα βασικό ερώτημα. Γιατί το άλλο να το θέτουμε στην κατοχή, α πούμε, και ο παππούς μου σκοτώθηκε στην κατοχή από πρόσφατα. Εμείς δεν θα πούμε, κύριε Αμυρά, αυτά όλα που είπατε. Εμείς θα πούμε. Το σχέδιό σας στην Ελλάδα χρεοκόπησε. Η Ελλάδα ζει μια τεράστια κοινωνική και οικονομική καταστροφή, όπου ενώ οι αιτίες της κρίσης προϋπήρχαν το μνημονίο, το φάρμακο αποδείχθηκε χειρότερο από την αρρώστια. Και θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε πώς θα εξασφαλίσουμε, αν θέλετε κι εσείς, να έχουμε μια βιώσιμη πορεία ως κοινωνία. Όλα τα άλλα οι αριθμοί έπονται. Βιώσιμη πορεία ως κοινωνία. Αυτά που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα είναι προβλήματα πολέμου
σε καιρό ειρήνης. Βρείτε μου μια χώρα στον κόσμο που σε καιρό ειρήνης να έχει χάσει το 1/4 του εθνικού της οικονομίας της, που έχει το 30% ανεργία. Βρείτε μου μια χώρα η οποία εφάρμοσε πρόγραμμα σωτηρίας, υποτίθεται, και να έχει επέλθει τέτοια διάλυση του κοινωνικού κράτους κλπ. Αυτοί λοιπόν οι πολίτες, αν υπάρχουν που θέτουν αυτό το ερώτημα, και ασφαλώς υπάρχουν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε την αφετηρία. Θέλουμε λοιπόν μια τέτοια Ελλάδα να παραδώσουμε στα παιδιά μας? Ή θα κάτσουμε να αξιοποιήσουμε κάθε επιχείρημα λογικό και κάθε δυνατότητα που έχουμε, και έχουμε πολλές δυνατότητες, για να πετύχουμε αυτό που είπα, την βιώσιμη πορεία? Τα άλλα είναι τεχνικά θέματα. Βρείτε μια χώρα η οποία να μπορεί να κάθε χρόνο να έχει 4% με 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα, θα πω τώρα. Τι σημαίνει για τον κόσμο αυτό? Σημαίνει να βγάζουμε 8 δισεκατομμύρια και να τα κάνουμε, τι αυτά τα 8 δισεκατομμύρια, να πληρώνουμε το παλιό χρέος. Γιατί δεν το έκανε αυτό η Γερμανία το 1953? Η Γερμανία το 1953 γιατί δεν το έκανε αυτό, να πει θα βγάζω κι εγώ πρωτογενές πλεόνασμα, να πληρώνω τα χρέη του Χίτλερ και όλα τα άλλα και να προκόψω? Γιατί τότε η ανθρωπότητα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βοηθήσαμε τη Γερμανία, δεν διεκδικήσαμε τότε το κατοχικό δάνειο? Αλλά και η Ελλάδα είπε, ωραία, και εγώ συμπράττω για να ανακάψει η Γερμανία, και πήρε η Γερμανία, τι πήρε? Κούρεμα του χρέους 65%, σχέδιο μας, δηλαδή άτοκο χρήμα για να ανασάνει και να ανακάμψει, και πήρε και ρήτρα ανάπτυξης. Ερώτηση. Το υπόλοιπο θα... Λοιπόν, μην μου πείτε ότι τις συνθήκες άλλαξαν. Βεβαίως άλλαξαν τις συνθήκες. Αλλά αυτό το ηθικό επιχείρημα δεν θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς? Και θα κάτσουμε να συζητάμε ερώτηση. Το πώς θα βγάλουμε φέτες από το σώμα μας για να πληρώνουμε το παλιό χρέος. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω όμως το εξής. Επειδή είπατε προηγουμένως. Συγγνώμη, μία φράση για να μην αναφερθώ. Ναι. Αυτό το επιχείρημα εγώ από Γερμανό δεν το έχω ακούσει ακόμα. Το επιχείρημα από Γερμανό ότι ναι, πρέπει να βγάζει. Κάποιοι πλειοδοτούν, λέτε στην Αθήνα. Τι? Κάποιοι πλειοδοτούν. Ερώτηση, επειδή είπατε προηγουμένως. Έχετε ακούσει το πάκτα. Το πάκτα Sunt Servanda δεν καταλήγει εκεί? Και είπατε κάτι πολύ ιστορικά σημαντικό. Τότε όμως υπήρχε νικητής η Αμερική. Αυτή τη στιγμή η νικητής είναι η Γερμανία. Αυτό όμως εκφράζει το μέτρο, την αξία, την αρχή του πράγματος. Με βάση ποιες αρχές λοιπόν θα πάμε? Ωραία. Θα πάμε κάποιες... Εγώ δεν λέω ότι θα πετύχουμε το ίδιο. Θα πετύχουμε και καλύτερα πράγματα. Να προσθέσω όλους λοιπόν σε αυτό. Επειδή είπατε προηγουμένως και αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι... Συγγνώμη, ότι... για την ένταση δεν ήταν για εσάς, ήταν για τη θέση του πράγματος. Είναι καλό πράγμα. Σημασία... Η ένταση που προκύπτει από το διάλογο είναι καλό πράγμα. Ρωτώ, είπατε πριν για κοινό τόπο. Και ρωτώ λοιπόν, σε συνέχεια του ερωτήματος του Πάνου Αμυρά, στην περίπτωση που σας πούνε ότι αυτό το πακέτο που έχει διαγραφή του χρέους, μορατόριουμ αποπληρωμής, ρήτρα ανάπτυξης κτλ., σας λένε, επειδή έχετε το ίδιο όνομα με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών που άκουσε το Forget It Γιάννης, σας λένε και εσάς Forget It Γιάννης. Υπάρχει εναλλακτική λύση που να λέει μακρά επιμήκυνση και διάφορα άλλα εργαλεία που θα καταλήγουν ενδεχομένως σε έμεσο κούρεμα της ονομαστικής αξίας? Μπορούμε να πάμε και σε αυτή τη συζήτηση, αν έχουμε χρόνο, αφού σας θέσω το εξής. Αν θα το δεχόσασταν, λέω αυτό. Το τι θα δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σωστό να αρχίσεις με μια διαπραγμάτευση και να λες, επειδή αυτός ο απέναντι θα μου κάνει αυτό το κόλπο, εγώ από τώρα θα του πω πόσο θα σκύψω χαμηλά. Δεν είναι σωστό. Εγώ θα σου πω το εξής όμως. Πάτε Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο και σας ρωτάω, κι αν έχει ομίχλη, τι θα κάνετε? Πέστε μου. Θα πάρω το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως. Ή μπορείτε να πάτε στην Καβάλα. Ναι. Ή μπορείτε να γυρίσετε πίσω. Αλλά δεν μου λέτε μία εκδοχή. Σε ένα απλό παράδειγμα που σας λέω, μου λέτε 15 εκδοχές. Αν λοιπόν, επειδή το κάναμε και αυτό, κάναμε ασκήσεις, υπάρχουν, ξέρετε, και ειδικοί στη θεωρία των Μπεγνίων. Σωστό. Και ζητήσαμε από κάποιον να μας κάνει σενάρια. Εάν αυτό όχι. Και βγαίνει ένα δέντρο. Με απίθανες. Άρα έχετε εναλλακτικά σχέδια. Με απίθανες λοιπόν εκδοχές. Και εκεί που τα βλέπεις όλα αυτά, λες, άσε που μπορεί να βγει και το Ποντέμος στην Ισπανία. Άσε που μπορεί η ωραία Τζι αύριο. Μέχρι το Ποντέμος είναι Δεκέμβριος όμως, έτσι. Μα, και ψάχνω τη λύση. Εσείς ψάχνετε την ήττα. Διαρκώς μου λέτε. Κύριε Δραγασάκη, να σου πω κάτι. Όχι εσείς προσωπικά. Όχι εσείς προσωπικά. Λοιπόν, το είπατε. Όσοι σκέφτονται έτσι. Όσοι σκέφτονται έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει να βρω λύση. Ερωτήσεις κάνουμε. Να χτίσω επιχειρήματα και να βρούμε λύση. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Όλοι μας. Λοιπόν, άρα τα ενδεχόμενα υπάρχουν.
αλλά επιστρέφω στο αρχικό θέμα που έθεσα. Συζητάμε στη βάση της αναζήτησης κοινού ωφέλους ή συζητάμε στη βάση του αμοιβαίου εκδέσμου. Διότι αν ζήσαμε το 12 κοινού ωφέλους. Στην πράξη, αν μου επιτρέπετε, επειδή αυτά τα σενάρια μου θυμίζουν έναν παλαιό φίλο, ο οποίος ίσχυσε και εξουσία τα τελευταία χρόνια, που ήταν στη θεωρία των παιχνίων αρκετά εξπέρ, το 12 η διαπραγμάτευση έγινε με σενάρια. Από ποιους, από αυτούς που συμφωνούσαν με την πολιτική αυτή, κύριε Παγιανίδη. Δεν υπήρξε διαπραγμάτευση. Είχαμε και στην Κύπρο ένα ενδεχόμενο, έτσι. Βγήκε ο κύριος Μπαρόζο και τα είπε όλα, κατά την άποψή μου. Ναι. Ο κύριος Μπαρόζο τι είπε? Ότι ερχόταν οι ελληνικές κυβερνήσεις της Βρυξέλλας, συμφωνούσαν με όλα και μετά γυρνούσαν στην Ελλάδα και λέγανε διαφωνούσαν. Θέλω για να κάνεις διαπραγμάτευση, συγγνώμη, πρέπει να έχεις διαφορετικό όραμα, διαφορετική πολιτική, διαφορετικό σχέδιο. Εάν τα έχεις αυτά, τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι δύσκολα, αλλά είσαι στη θέση του στρατιώτη που παλεύει να ανέβει στον λόφο. Εάν δεν τα έχεις αυτά και συμφωνείς με την ίδια πολιτική, δεν μπορείς να κάνεις διαπραγμάτευση. Θέλω να επιστρέψουμε στο ερώτημα που είχε θέσει ο Αντώνης Παπαγιαννίδης πριν το διάλειμμα, το οποίο το αφήσαμε μετέωρο. Έχουν γίνει επαφές με το Βερολίνο? Το δημοσιογραφικό ή δημοσιογραφίστικο? Έχουν γίνει επαφές και σε ποιο επίπεδο? Είναι δηλαδή κοινωνή αυτών των απόψεων του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ στην Κακελαρία και στο Υπουργείο Οικονομικών στο Βερολίνο? Έχουν πάρει μυρωδιά. Ή είστε σε μια τέρα incógnita αμφότερη και αυτό αυξάνει τους κινδύνους? Παρά το όσα λέγονται, η πολιτική γίνεται με ανοιχτά χαρτιά. Από όλους μας. Έχουν τα επιτελεία τους, απόψη και την απόψινή εκπομπή θα την ενδεχομένως καταγράψουν στην Κακελαρία στο Βερολίνο. Κάποιοι. Όχι μόνο εκεί. Είχαμε πάει να δούμε τον κύριο Ντράγκη και στην αρχή πριν μας ακούσει, είχε μπροστά. Άρχισε να λέει διάφορα πράγματα που δεν μας αφορούσαν. Ήρθε σαν κάποιος μιλάει για ΣΥΡΙΖΑ, που είναι άλλο από αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαμε καταλάβει ότι είχε μπροστά του, πώς τα λένε, αποδελτιώσεις άρθρων. Λοιπόν, η πολιτική παίζεται με ανοιχτά χαρτιά. Εμείς ειδικά δεν κάνουμε ισχυρή διπλωματία. Παρακολουθούμε τι λένε, παρακολουθούν ναι τι λένε. Και αυτό το οποίο κάνουμε, κάνουμε καταρχήν επίσημες επαφές. Έχουμε δει τον Ντράγκη, έχουμε δει τον Σόιμπλε μέσω του Τσίπρα, έχουμε δει τον Γκάμπριελ, τον αντιπρόεδρο τώρα και τον πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Έχουμε δει τον Άσμουσεν και άλλους, ας πούμε, σε διάφορα επίπεδα. Όταν κάνεις μια τέτοια επαφή, φεύγοντας, κάτι μένει. Μένει μια επικοινωνία, μένει μια άποψη για τον άνθρωπο, μια άποψη για τις θέσεις και ενδεχομένως κάποια επαφή που αν χρειαστεί. Στην Ευρώπη έτσι γίνεται. Σηκώνει ένας το τηλέφωνο και μιλάει στον άλλο. Υπάρχει και follow-up. Δηλαδή. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Λέβαια, ορίμανση διαχρονικά βλέπετε. Την κάνω την ερώτηση γιατί είπατε πριν κάτι το οποίο είναι ιστορική σημασία, αν είναι ακριβές, δεν λέω αληθές, ότι δεν κάνουμε κρυφή διπλωματία. Πάντα γίνεται και κρυφή, αλλά τουλάχιστον το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του τύπου, του διεθνούς, του αγγλοσαξονικού, αλλά τις τελευταίες μέρες και του γερμανικού. Και του γερμανικού. Έτσι, το άρθρο στον Σπίγκελ του αγώνου του εκδότη, του ιστορικού Ρούντολφ Χάουστάιν, ήταν καθοριστική σημασία για τη μεταστροφή του γερμανικού τύπου. Αλλά αυτήν την έννοια της δημόσιας ορίμανσης τη βλέπετε? Την έχετε δει? Βλέπω μια μεγάλη αντίφαση σε πολλούς συνομιλητές, διότι είπαμε η Ευρώπη και αυτή είναι πολύ κεντρική σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε μεγάλες διαφοροποίησεις και μεταξύ κομμάτων και μέσα στα κόμματα. Η αντίφαση που βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι η εξής. Καταλαβαίνουν πολλοί από τους συνομιλητές μας Ευρωπαίους ότι η Ελλάδα θέλει κάποια πράγματα σαν αυτά που μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει. Ναι. Είναι αυτό που αυτοί λένε ολιγαρχίες, που εδώ το λέμε καρτέλ. Είναι αυτό που, είπε ο κύριος Σταθάκης για τους ολιγάρχες των μίντια. Ναι, δηλαδή. Από την άλλη μεριά όμως, ξέρουν ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα. Και δεν τους κάθεται καλά. Και αυτό δημιουργεί μια αντίφαση. Συστημικά, δεν θα ήθελαν ίσως το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά απέναντι είναι Λεπέν. Δηλαδή απέναντι δεν είναι μια πιο υγιής σοσιαλδημοκρατία, εξωσοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες, για να το πω ολοκληρωμένα, οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες των χριστιανοδημοκρατών, της δεξιάς δηλαδή, και των σοσιαλδημοκρατών, αυτές οι δύο οικογένειες έχουν φέρει την Ευρώπη σε ένα τέλμα. Οικονομικό, πολιτικό και γεωπολιτικό με μια έννοια, έτσι δεν είναι? Υπάρχει δίλημα στο Βερολίνο, δηλαδή ή Τσίπρας ή Λεπέν, καλύτερα ο Τσίπρας παρά η Λεπέν? Δεν,
δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά εκ των πραγμάτων το μέλλον της Ευρώπης απαιτεί νέες ιδέες, απαιτεί νέα πολιτικά ενδεχομένως σχήματα, απαιτεί νέα πρόσωπα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας ως πρόσωπο, οι θέσεις μας φαίνεται να απαντούν σε αυτή τη μεγάλη ανάγκη. Πλην τον Ποδέμος, τίποτα άλλο? Γιατί βλέπω την Ιταλία, η οποία κάποια στιγμή ήταν Big White Hope, έτσι, μεγάλη λευκή ελπίδα, δεν δείχνει να πλησιάζει προς την κατεύθυνση αυτή. Βλέπω τη Γαλλία. Προφανώς δεν θα κάνω, προβλέψεις, θα κάνω λίγο ναι. Το αντίθετο. Μάιος του 2010, στις μέρες του μνημονίου. Ναι. Είμαι στη Μαδρίτη με κάποιους άλλους οικονομολόγους και συζητάμε αυτά που έρχονται στην Ελλάδα. Τότε η ισπανική αριστερά δεν μιλούσε για ισπανικό πρόβλημα ή για ισπανικό χρέος. Μιλούσε μόνο για συμπαράσταση προς την Ελλάδα. Ναι. 4 χρόνια μετά η Ισπανία, το Ποδέμος, εγώ εύχομαι να κερδίσει. Ναι. Μπορεί να είναι το πρώτο, όπως θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις βγήκε ο Τσίπρας, από το 4% δημοσκοπικά πετάθηκε στο 18-20. Είναι, μπορεί να είναι αυτά τα ρήγματα, μπορεί να είναι οι προσεισμοί. Αυτό που θέλω να πω και θέλω να πιστεύω δεν αποτελεί ευσεβή, πώς να πούμε, πόθο ή προβολή της επιθυμίας, ναι. Πιστεύω ότι ζούμε ένα νέο κύμα, ιστορικό. Δηλαδή κάθε μεγάλη κρίση κάτι καινούριο βγάζει. Και η κρίση του 29, ζούμε λοιπόν ένα μεγάλο νέο κύμα, το οποίο εγώ θα ήθελα στο κύμα αυτό να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο η αριστερά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή οραματίζουμε μια νέα παγκόσμια έτσι αναγέννηση και ανάταση με οδηγό την αριστερά. Είναι στοίχημα. Και αν δεν, επιτρέψτε μου να σας ξαναφέρω το ερώτημα αμοιρά. Έστω ότι δεν γίνεται ή δεν γίνεται έγκαιρα, για να παντρέψω τα δύο ερωτήματα. Ποια θα είναι το αυτό τώρα. Υπάρχει σχέδιο αυτό τώρα θέλει. Θέλετε να το κρατήσετε, να το απαντήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα? Να κάνουμε, το κάνουμε μέθοδο, αυτό. Για να το συνδυάσουμε, γιατί είναι προφανώς είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων που όλοι το θέτουν. Να το συνδυάσουμε με το ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ο αυτοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ υπό μια πολιτική συμμαχία με κόμματα τα οποία θέλω να μου πείτε ποια θα είναι αυτά που θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Και αφού κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, το προεξοφλώ από τώρα, το λέω από τώρα για να δεσμευτούμε όλοι. Εγώ θέλω 2-3 πολύ λαϊκά ερωτήματα, καταθέσεις. Θα τις φορολογήσετε, θα τις κουρέψετε, εσωτερικός δανεισμός? Έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα το σχετικά. Τώρα, με... Όχι, αμέσως μετά. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ναι. Το πιο πριν δεν μπορώ να αναλάβω δέσμευση. Δεύτερον, ο ΕΝΦΙΑ θα αντικατασταθεί από ένα φόρο μεγάλης περιουσίας, για τα ακριβή στοιχεία του οποίου γίνεται ήδη μελέτη, όχι με δική μας παραγγελία, και από την Τράπεζα της Ελλάδας και από τον ΟΣΑ και από εμάς. Τρίτον, το περιουσιολόγιο. Τρία δις θα ζητήσετε πάλι από τον φόρο μεγάλης περιουσίας? Γύρω στο 1,5 δις το είχαμε υπολογίσει. Δηλαδή είχαμε βάλει το φόρο που είχε παλιά η μεγάλη εκείνη την περιουσία συν το φόρο μεταβιβάσεων. Άρα είναι γύρω στο 1,5. Στα μισά ο φόρος γενικά, από τα ακίνητα. Στα θέματα φορολογίας σας δίνω ένα γενικό μπούσουλο στο πράγμα. Θέλουμε να μην απέχουμε πολύ από τους μέσους όρους της Ευρώπης. Να μην απέχουμε πολύ. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και έρχομαι τώρα σε ένα γενικότερο θέμα. Το περιουσιολόγιο, μόνο επειδή υπάρχουν παρεξηγήσεις, το περιουσιολόγιο δεν είναι φορολογικός νόμος, είναι υποδομή για το φορολογικό νόμο. Είναι όπως το κτηματολόγιο για να κάνεις χωροταξία. Αν δεν έχουμε. Και το περιουσιολόγιο αφορά κυρίως τους πλούσιους. Οι φτωχοί τι να έχουν, αυτά που έχουν τα δηλώνουν. Το πρόβλημά μας είναι εδώ με τον πλούτο που υπάρχει στο εξωτερικό. Δύσκολο θέμα, αλλά αν δεν το αρχίσουμε κάποτε, δεν θα τελειώσει ποτέ. Δηλαδή το θέμα είναι με αυτόν που παράγει εισοδήματα στην Ελλάδα, τα βγάζει στο εξωτερικό και αν είναι νόμιμα δεν έχει πρόβλημα τα δηλώνει, αλλά δεν τα δηλώνει ούτε αυτός. Και οι καταθέσεις είναι περιουσία βέβαια. Τι? Και οι καταθέσεις είναι περιουσία. Βεβαίως. Θα δηλώνουν τα πάντα. Θα είναι ένα βιβλίο. Θα φορολογούνται. Τι? Θα φορολογούνται. Περιμένετε. Είπα, αυτό που λέμε είναι το κτηματολόγιο της φορολογίας. Εμένα αυτή η συζήτηση άρχισε επί Τρικούπη, για όποιον ενδιαφέρεται για την ιστορία. Εμένα μου το είπε ένας το 89 τότε στην Οικουμενική. Μου λέει, γιατί να μην υπάρχει ένα βιαράκι που να έχει ο κάθε άνθρωπος ό,τι έχει με διαφάνεια, και αυτό θα επιτρέψει και μια πιο δίκαιη φορολογία. Τώρα, έρχομαι όμως ένα τελευταίο για να τα δέσουμε κάπως συγκεκριμένα αυτά. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι να πληρώσουν αυτοί που δεν πληρώνουν. Το συζητάμε 30 χρόνια.
θα έχουμε μεθαύριο μια κυβέρνηση που αυτό θα είναι όρος ύπαρξής της. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίζονται αυτά που γίνεται σήμερα, ειδικά στη φορολογία, εγώ δεν μπορώ να το διαδεχτώ. Αύξηση φορολογικών συντελεστών. Και ένα στοιχείο μόνο και να κλείσουμε με αυτό. Πόσο αυτό γίνεται και αριθμεί. Mm. Η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ στη Σουηδία είναι 96%. Δηλαδή στα 100 ευρώ που πληρώνει ο καταναλωτής ως ΦΠΑ, τα 96 πάνε στο κράτος. Τα 4 διαφεύγουν. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 80%. Σε εμάς πριν την κρίση ήταν 70% και έπεσε χαμηλότερα. Αν αυτό το κάνουμε με ένα κομπιουτεράκι αριθμούς, αν δηλαδή φτάσουμε όχι στο επίπεδο της Σουηδίας, αλλά το μέσο ευρωπαϊκό είναι μερικά δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμένοι φόροι. Πληρωμένοι φόροι. Και υπάρχουν και λύσεις τεχνικές και πρακτικές. Επομένως, εγώ αν μπορώ να συνοψίστε για να κλείσουμε, ναι. Εγώ νομίζω η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι η άριστη, η ιδανική κυβέρνηση. Η αλάθητη κυβέρνηση. Αρκετοί αλάθητοι μας κυβέρνησαν ως τώρα. Χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να πολεμήσει τα προβλήματα, να πολεμήσει τους υπεύθυνους με κράτος δικαίου, με όλους κράτους δικαίου, να κάνει ό,τι μπορεί μαζί με το λαό και να μετρηθούμε στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων. Όχι στην προσπάθεια αποφυγής των προβλημάτων, να μετρηθούμε στο ότι δώσαμε τη μάχη. Θα την κερδίσουμε τη μάχη. Να σου πω κάτι με ειλικρίνεια. Για μένα το αντίθετο της υποταγής δεν είναι ούτε ο Σαμπουκάς, ούτε ο Μαγιά, ούτε η τέλος των προβλημάτων. Το αντίθετο της υποταγής μπορεί να είναι μια ατελής νίκη. Φάστε στην κυβέρνηση αυτή. Πριν μου έκανε ένα σωρό κοπλιμέντα ότι έπαιξα ένα ρόλο. Ο ρόλος μου είναι μικρός, αλλά πιστεύω ότι σε αυτά που σας λέω είναι ομόφωνος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να έχουμε άλλου είδους θεωρητικές και λοιπά διαφορές, αλλά σε αυτά είμαστε. Λοιπόν, είμαστε περίπου δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Είχαμε απόψε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τραγασάκη. Νομίζω ότι απαντήσαμε σε μία σειρά από ερωτήματα που έχουν προκύψει. Κάποια ενδεχομένως δεν έχουν απαντηθεί πλήρως. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Πέμπτη και ουσιαστικά με την προ-τελευταία εκπομπή επόμενη.